η οποία να μας δώσει τις κινήσεις, τις ειδήσεις τέλος πάντων και όσον αφορά τις περιοχές Natura που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Εντάξει, να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, επειδή δεν άκουσα από την αρχή τον κύριο Πλεξουσάκη, απλά ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις και κάποια ενημέρωση, παρόλο που τα είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς, ποτέ δεν είπα ότι είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών. Εκνευρίζομαι όταν λένε ψέματα οι άνθρωποι, αν δεν έχουν ακούσει κάτι. Η τοποθέτησή δεν μου αυτό, όταν βέβαια, δεν είπα αυτό. Λόγο. Δεν είπα αυτό, ο Βαγγελής. Εγώ αυτό άκουσα και όχι. Δεν είπα αυτό. Το μισό κομμάτι. Γι' αυτό σα το λέμε, δεν είπα αυτό. Το λέω και εγώ. Δεν είπε. Να διευκρινίσω λοιπόν. Είχαμε αναλάβει, είχαμε μάλλον μία ενημέρωση πριν το Δημοτικό Συμβούλιο από την ΙΚΟΜ, σαν δημοτική αρχή, για να ρωτήσουμε και για να ενημερωθούμε για κάποια ερωτήματα που μας είχαν προξενηθεί και να μας κάνει μια ενημέρωση η εταιρεία όσον αφορά τις περιοχές Natura στην περιοχή μας. Ήταν παρόν και ο κύριος Δουλτσέτης, ο συνεργάτης του Δημάρχου, ο οποίος σαν πολιτικός μηχανικός είχε ασχοληθεί και είχε συνεργαστεί και με την ΙΚΟΜ με διάφορα στοιχεία που είχαν ζητηθεί από τη δημοτική μας αρχή το προηγούμενο διάστημα και είχαν σταλεί. Τέλος πάντων, έκανε λοιπόν ο κύριος Λουτσέτης εκτενή ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήρα και εγώ το λόγο, κάναμε κάποιες προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή όσον αφορά τις περιοχές Natura. Η τελική απόφαση και του Δημάρχου ήταν, επειδή ήθελαν και οι υπόλοιποι επικεφαλείς να ενημερωθούν και να κουβεντιάσουν κάποια πράγματα με την εταιρεία, παρόλο που η διαβούλευση επίσημα τελειώνει αύριο, εμείς σαν φορέας έχουμε το περιθώριο και για το επόμενο χρονικό διάστημα να στείλουμε εγγράφος τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε λοιπόν, δηλαδή δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, αυτή είναι και η αγωνία τώρα. Για μας όχι, για τους φορείς όχι. Δηλαδή είναι για τους υπόλοιπους. Εμείς μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε εγγράφος τις προτάσεις μας. Μέχρι πότε? Δεν έχουμε χρονικό περιθώριο, αλλά εμείς θα το κάνουμε άμεσα και θα σας πω γιατί. Είπαμε λοιπόν η πρόταση του Δημάρχου τελική για να ενημερωθούν και κάποιοι επικεφαλείς των παρατάξεων και έγινε μια επιτροπή. Συμμετέχοντας στην επιτροπή αυτή και ο κύριος Λουτσέτης και ο κύριος Προϊστάκης από την παράταξη του κύριου Πετρά και ο κύριος Πανταζής ή ο κύριος Μεραμβελιωτάκης, δεν μου έχουν πει ακόμα, και έχω ζητήσει λοιπόν μία επιπλέον συνάντηση αυτή την εβδομάδα και μάλιστα μας την όρισαν την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή αυτή την Πέμπτη το πρωί, για να ζητήσουμε κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις και να καταλήξουμε τελικά στις τελικές μας προτάσεις σαν Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τις περιοχές Natura. Άρα λοιπόν αυτή είναι η τελική πρόταση και η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Οπότε συνεχίζεται λοιπόν η διαβούλευση, προτάσεις έχετε χρόνο να καταθέσετε, αναφορικά με τις ανεμογεννήτριες πάλι, έτσι. Με όλα τα θέματα και με την υπερβόσκηση, με τη βόσκηση που έχουμε, με θέματα πολύ μεγάλα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση, και με το θέμα των μελισσοκόμων, με των μελισσών στο Σελάκανο, και με το θέμα των ανεμογεννητριών, όλα αυτά τα θέματα που άπτονται της μελέτης, για όλα αυτά λοιπόν θα τα ξαναθέσουμε στο τραπέζι, θα πάρουμε τις τελικές μας, θα σας δώσουμε τις τελικές μας προτάσεις και θα τις στείλουμε είτε στην ΕΚΟΜ είτε κατευθείαν στο Υπουργείο σαν Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράπετρα. Έχουμε κάποιο προσχέδιο των προτάσεων αυτών, έτσι ώστε να πάρουμε μία πρόγευση? Θα σας πούμε τις προτάσεις μας αφού κάνουμε τη συνάντηση με την εταιρεία την Πέμπτη. Τώρα ενημερώθηκα και εγώ, δεν έχω ενημερώσει ακόμα τους επικεφαλείς ότι η συνάντηση θα είναι την Πέμπτη. Το λέω πρώτη φορά εδώ στο ραδιόφωνο. Και από εκεί και πέρα, μετά τη συνάντησή μας και το τελικό μας, τις τελικές μας προτάσεις, θα σας τις κάνουμε. Ναι. Άρα δεν μπορεί να πάει μεμονωμένα, επειδή επήγει το θέμα, ας πούμε, των ανεμογεννητριών. Και επίσης, σε δύο μέρες, δηλαδή αύριο θα μας τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες. Δεν λέω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ναι, δεν είπα ότι θα μας τοποθετήσουν. Όπως επήγουν όλα τα θέματα, επήγει και αυτό. Ναι, άρα λοιπόν θα είναι ολοκληρωμένο. Να το διαχωρίσουμε λιγάκι.
Γιατί η βόσκηση είναι τώρα 20 χρόνια το ίδιο πράγμα, μου και παραπάνω. Είναι λιμοζιοκίτριες, είναι 40. Δηλαδή, ακούστε, ακούστε. Τι εννοείται, 40. Όλα τα προβλήματα. Όχι, ανεμογεννήτριες είναι καινούριο φρούτο. Όλα τα προβλήματα τα βάλουμε στο τραπέζι. Μα τα βάλουμε όλα, θα χάσουμε τα ωραία τα πασχάλια. Όχι, εμείς οι προτάσεις μας θα είναι ολοκληρωμένες. Δηλαδή, θα κάνουμε μία πρόταση για τις ανεμογεννήτριες και μία άλλη για τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε για το νησί, έχουμε για το σελάκανο, έχουμε για τη θρυφτή, έχουμε το θέμα των ανεμογεννητριών. Δηλαδή όλα μαζί θα τα μαζέψουμε. Δεν θα κάνουμε χωριστή πρόταση για τις ανεμογεννήτριες, χωριστή. Όχι, για οπότε, το νησί, χωριστή. Για τις ανεμογεννήτριες κάτι που δεν πρέπει για να κάνουμε κάτι. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, ναι. Κυρία Τσαγκαράκη. Έχουμε πει όχι. Έτσι, έχουμε πει όχι και το είπα και εγώ στο Δημοτικό Συμβουλίο. Είμαστε και μάλιστα το είχαμε πει και το έχουν πει και όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι Κρήτη ότι είμαστε όχι αντίθετοι στην τοποθέτηση μεγάλων ηλεκτρικών αναλογιών. Ναι, το λέμε αυτό γιατί όπως επεσήμανε και ο Βαγγέλης ο Πλουξάκης προηγουμένως, από τη μια λέτε αυτό και από την άλλη λέτε ότι είμαστε υπέρ κάθε αδειοδοτημένης τέλος πάντων επιχειρηματικής δράσης. Λοιπόν, επειδή άκουσα και το παράδειγμα, ακούσατε μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή άκουσα το παράδειγμα. Μα. Μιλάμε για να, ότι είναι υπέρ του τόπου μας, έτσι, υπέρ της ανάπτυξης. Δεν θα βάλουμε ένα, όπως το είπε, πυρηνικό εργοστάσιο ή δεν θα βάλουμε κάτι που θα βλάψει το περιβάλλον, που θα υποβαθμίσει την περιοχή μας, που δεν θα στηρίξει την ανάπτυξη του τόπου. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Φυσικά και είμαστε υπέρ των μεγάλων. Και φυσικά και είμαστε υπέρ των μεγάλων επενδύσεων στον τόπο μας. Εμείς θέλουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Αλλά τι, ο καθένας πώς τη βλέπει την ανάπτυξη. Σωστά. Ο καθένας τη βλέπει δηλαδή, είναι, μην τρελαθούμε, με τη δική του ματιά. Ναι, μην τρελαθούμε. Πόλη, δηλαδή εμείς θέλουμε να υποβαθμίσουμε το περιβάλλον, να μην στηρίξουμε το, να μην το προστατεύσουμε. Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι όλοι οι άλλοι θέλουν να προστατεύσουν το νησί, να πάω κάπου αλλού και εμείς δεν το θέλουμε. Που ήμασταν οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε με την προστασία του νησιού. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχουμε. Σταματήσουμε πια τα ψέματα. Μα πού τα βλέπετε τα ψέματα? Συνέχεια ακούω από ανθρώπους ότι ψεύδονται. Όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή, το έργο της, την προσπάθειά της, τις κινήσεις της και το όραμά της. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Αναφερθήκατε για τα δέντρα. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε δέντρα, δεν θέλουμε πράσινο στην πόλη μας. Είμαστε τρελοί. Ξυπνήσαμε ένα ωραίο πρωί και δεν θέλουμε δέντρα. Για πότε φαίνεται το λίγο αυτό. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Πότε κόβετε τα δέντρα? Εμείς θέλουμε, αγαπητοί. Μα δεν έχει σωστά και λάθος δέντρα. Μα άμα τα έχετε φτιάξει λάθος. Όχι, καθόλου. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Ότι η Δημοτική Αρχή δεν θέλει τα δέντρα. Θα τρελαθούμε δηλαδή στο τέλος. Εμείς όχι μόνο τα θέλουμε, αλλά θέλουμε και ακόμα περισσότερα και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Τότε μην ξυλώσετε αυτά που υπάρχουν. Άντε που πάλι. Δεν γίνεται. Εντάξει, το έχετε πάρει απόφαση. Για επεμβάσεις που θα γίνουν, κυρία Τσαγκαράκη, γίνονται βάση μελετών. Εάν πριν 30 χρόνια γινότανε μελέτες τώρα, για μελέτητες πια έλεος, δηλαδή τώρα. Τα δέντρα ανάλογα με αυτά που ευδοκιμούν στην περιοχή. Κυρία Αντιδήμαρχε, σταματήστε το αυτό με τα δέντρα, γιατί πραγματικά τώρα με αγγίζει και προσωπικά πολύ. Δεν θέλω να το. Μην το κάνετε αυτό. Πότε έρχεται? Ο εργολάβος εγκαθίσταται σε λίγες μέρες και θα κοπούν τα δέντρα. Δεν ξέρω ποια ημερομηνία. Ενώ μπορούσατε να το κάνετε διαφορετικά. Τέλος πάντων. Να παρουσιάζετε σωστά. Αυτό μα το σωστά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλετε, λίγο, δεν θέλετε αντιπολίτευση. Δεν θέλετε να ακούσετε μια άλλη άποψη. Μα αν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν είναι υγιές το κράτος μας. Πρέπει να υπάρξει αντιπολίτευση. Για όνομα του Θεού, ο καθένας τη δουλειά του κάνει. Και αν, και εμείς κάνουμε και σας ρωτούμε με πολύ ευγενικό τρόπο. Κυρία Τσαγκαράκη, θα είχαμε ακόμα προβλήματα στη δημοκρατία. Ναι, είδατε και τα καινούργια. Όχι, τα είδατε τα καινούργια δεντράκια. Είδατε στη δημοκρατία τα καινούργια δεντράκια που σηκώνουν τις πλάκες του πεζοδρομίου. Τι είδατε? Άρα, η καρουπιά. Η καρουπιά σηκώνει το. Δεν είδατε τι σηκώνει? Για κάντε μια βόλτα. Γιατί όταν έκανα τη βόλτα και τα καινούργια δέντρα σηκώνουν και αυτά που είναι ακόμα, δεν έχουν αναπτύξει το ριζικό σύστημα. Τέλος πάντων, έχουμε άλλες. Λέμε σοβαρά θέματα. Γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά που λέμε. Όχι, όχι. Απλά λέω ότι
λάθος, τον παίρνω πίσω τη λέξη σοβαρό. Μιλάμε με περιστατωμένα, με μελέτες, με συγκεκριμένα πράγματα πάνω, και όχι του αέρα κουβέντες. Λοιπόν, όταν αφορά τώρα το θέμα των Natura, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι η συνάντησή μας που σας λέω, το λέω τώρα πρώτα στο ραδιόφωνο, χωρίς να έχω ενημερώσει τους επικεφαλείς. Θα έχουμε τη συνάντηση την Πέμπτη, θα ολοκληρώσουμε τις προτάσεις μας, θα ενημερώσουμε φυσικά επίσημα και εσάς τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι είμαστε αντίθετοι σε κάποιες μεγάλες, όπως είπαμε, τοποθετήσεις. Οπότε σύντομα θα δούμε την... Τέλος του εβδομάδα. Θα δούμε... Για τις περιοχές Natura, έτσι. Ναι, σύντομα. Για τις περιοχές Natura, για σας λέω εγώ. Συνολική λοιπόν άποψη, δεν θα πάει ξεχωριστά το θέμα ανεμογεννήτρια, ας πούμε, στη Θρυπτή, θα πάει όλο μαζί. Θα πάει μετά Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πήραμε αυτή την απόφαση. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα ενημερωθεί η Επιτροπή, θα δούμε την πρόταση, τις προτάσεις. Μα όλων, επιτροπή σε επιτροπή το πάμε, βρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, ειλικρινά. Εδώ, όταν λέμε δηλαδή, επιτροπή, δεν είμαστε θα ξυπνήσουμε τώρα ένα πρωί και θα δούμε κομμένα δέντρα. Ακούστε, θα δούμε ανεμογεννήτριες να σγουρίζουν στη χρυσή. Μα τι λέω τώρα. Μα μιλάτε τώρα κουβέντες. Και εμείς θα το έχουμε στην επιτροπή ακόμα. Και να το μελετούμε. Όταν λέμε επιτροπή, είπαμε για να μην είμαστε όλοι, να είναι πιο άμεση και πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό είπαμε να είναι 4-5 άτομα εκπροσώποι του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσουν τα ερωτήματα που έχουν, κάποια επιπλέον ερωτήματα στην ΙΚΟΜ, και από εκεί και πέρα τελειώνουμε με το τελικό μας, τις τελικές μας προτάσεις. Άρα έχετε φτιάξει δηλαδή ένα μπούσουλα. Εννοείται. Εμείς το μπούσουλα και την πρόταση μας αντιμετωπίζουμε. Και έτσι την έχουμε. Ναι, αναφορικά ας πούμε με το Σελάκανο, και έχετε βάλει όλα αυτά τα θέματα της μελισσοκομείας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, του οικισμού, όλα αυτά τα έχετε. Υπάρχει και έχει συμπεριληφθεί στο ΣΚΟΑΠ, το αναφέρεται στο ΣΚΟΑΠ. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα, θέματα. Οπότε λοιπόν θα τα δείτε όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι. Δεν μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια πρόγευση. Όχι. Θα μας στείλει τη μελέτη μετά. Γιατί δεν ναι, γιατί τώρα μας δώσατε έτσι το ένασμα να πέσει και η ερώτηση. Αυτό που σας είπα, ότι που θα γίνει την Πέμπτη, δεν το γνωρίζατε. Και επειδή όχι, προφανώς. Οπότε... Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας είπα ότι την Πέμπτη θα γίνει αυτή η συνάντηση. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα μάθετε μετά τη συνάντηση. Πολύ ωραία. Οπότε δεν έχει να κάνει με εμάς η ημερομηνία η καταληκτική για τη διαβούλευση. Όχι. Έτσι συνεχίζει. Ο Δήμος μπορεί. Ναι. Την πρώτη ενημέρωση της ΙΚΟΜ που είχε γίνει πριν 20-25 μέρες, μας το είπε και ο κύριος Παπάς, ο πρόεδρος εταιρείας, ότι και μετά τις, τότε ήταν στις τέλος νομίζω του Γενάρη, 31 ήταν η πρώτη ημερομηνία, και μας είπαν και τότε ότι μπορούμε και μετά και εμείς σαν Δήμοι να στείλουμε εγγράφος τις προτάσεις μας, είτε στην ΙΚΟΜ είτε κατευθείαν στην Δεν θα πρέπει να τις διαβουλευτούμε αυτές τις προτάσεις. Θα τις διαβουλευτούμε, λέω εμείς. Αυτές τις προτάσεις. Να μάθει ο κόσμος. Θα τις μάθουμε, ρε παιδί, θα τις πούμε. Πριν τις στείλετε. Αν πριν τις στείλετε. Για το καλό μας πιστεύω ότι δουλεύουμε όλοι, οπότε δεν νομίζω. Ναι, αλλά είναι υποκειμενικό, λέμε αυτό το καλό μας. Εγώ το καλό. Ακούστε. Θα είναι όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μα δεν είναι. Θέλουμε να το δούμε και αυτό το κείμενο που θα. Πριν το. Θα σας το πούμε. Ναι, θα μας το δώσετε, θα μας το στείλετε. Θα σας πω κάτι, κυρία Τσαγκαράκη. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, κάτι θα βρείτε. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε διοίκηση. Ναι, ό,τι και να κάνουμε, είτε καλό, είτε κακό, είτε μέτριο, είτε δεν ξέρω τι, κάτι θα βρείτε να προσθέσετε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν υπάρχει πολυγνωμία, θεωρώ ότι παίρνουμε όλες τις απόψεις. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απόψεις. Σίγουρα, απλά δεν υπάρχει εμπάθεια από ό,τι. Γιατί αυτό που λέτε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εμπάθεια. Μισό λεπτό. Όταν λέμε κάτι καλό, ας πούμε, που γίνεται, αυτό δεν το θεωρείτε δεδομένο και στέκεστε μόνο. Πώς δεν λέμε. Πώς δεν λέμε. Ειδικά εσείς τώρα, κυρία Δήμαρχε. Εντάξει, αν τα κάνετε όλα καλά, θα σας λέμε τα κάνετε όλα καλά. Όταν ας πούμε, βλέπω την αντιδήμαρχο και τρέχει μόνη της από εδώ και από εκεί, θα πω μπράβο και αυτό. Πολύ ότι τρέχει, ότι κάνει. Αλλά όταν. Μην το λέτε τώρα αυτό. Και το καλό θα πούμε και το κακό. Αλλά τελευταίος
Τα περισσότερα, εντάξει, είναι μας προβληματίζεται με όλα αυτά, γι' αυτό το κάνουμε. Ότι πρέπει να υπάρχει καλοπροαίρετη, δηλαδή καλοπροαίρετη άποψη. Όταν υπάρχει τώρα, άποψη, μα δεν έχει καλοπροαίρετη είναι η άποψη που λέμε θέλουμε πράσινο μες στην πόλη. Δεν είναι καλοπροαίρετη η άποψη, θέλουμε άποψη. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή εμείς δεν το θέλουμε. Δεν το ξέρω. Μα πρέπει να το αποδεικνύεις κιόλας, βρε παιδί μου. Μα δεν το αποδεικνύουμε. Ποιες μελέτες τώρα μου λέτε, να τις βράσω εγώ τις μελέτες. Είναι το άρρωστο και τοποθετούνται άλλα πέντε. Δηλαδή δεν το ποιο το άρρωστο δέντρο. Δεν υπάρχει άρρωστο δέντρο. Φεύγει ένα, είπα ένα παράδειγμα. Ναι, λέμε. Δηλαδή, ναι. Βγάζουμε ένα, βάζουμε δέκα. Μα είστε στα κάγκελα συνέχεια για να μου την πείτε κι εσείς, έτσι. Όχι. Δηλαδή, μισό λεπτό, ο δημοσιογράφος, ο δημοσιογράφος κάνει αυτό ακριβώς που λέτε. Δεν είναι κακοπροαίρετος. Καλοπροαίρετα τα ερωτήματα. Θέμα, τα θέματα στο τραπέζι. Μπράβο. Τώρα, αν εσείς τα βλέπετε, βλέπετε έτσι, κακή προαίρεση σε αυτό. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Εγώ ξέρω όταν μου πείτε ας πούμε, κάτι για απορρίμματα, ναι. Κάτι που με αφορά άμεσα, το καταλαβαίνω γιατί και εγώ το ζω και εγώ το βλέπω. Και δεν παρεξηγώ κανένα. Και μάλιστα πολλές φορές έχω το είπατε με μια πικρία. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Χωρίς να θέλω να κρίνω την κουβέντα μας. Το ζω και εγώ. Καταλάβετε, δηλαδή το πρόβλημα το βλέπουμε. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Δώστε μου μισό λεπτό. Τα ερωτήματα είναι καλοπροαίρετα ερωτήματα. Το ότι είναι αιχμηρά τα ερωτήματα δεν είναι απόψεις. Είναι αιχμηρά ερωτήματα. Αυτό δεν σημαίνει άποψη απαραίτητα. Άποψη μπορούμε να έχουμε όλοι και σαν δημότες και σαν άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι αιχμηρά τα ερωτήματα. Δεν είναι λόγω εμπάθειας. Όλα είναι καλοδεχούμενα. Ακριβώς. Όχι, όχι, το λέω για να διευκρινιστεί, γιατί αναφερθήκατε σε άποψη. Η άποψη δεν είναι, υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα είναι τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Ωραία. Ναι, γι' αυτό εσείς το ξεκαθαρίσατε τώρα. Εσείς το ξεκαθαρίσατε. Φυσικά τα δεχόμαστε όλα τα ερωτήματα, αλλά πολλές φορές οι απόψεις κάποιων δεν είναι καλοπροαίρετες. Αυτό είναι πάρα πολύ. Το κάποιον εμάς δεν μας αφορά. Εμείς ακούμε όλες τις απόψεις. Ναι, και τις αρεστές και τις μη αρεστές. Αλλά μια δημοτική αρχή με 8 χρόνια κοντά στο τιμόνι του Δήμου σίγουρα έχει και, πώς το λένε, θα έχει κάνει και κάποια λάθη, έτσι. Όποιος δουλεύει δεν κάνει λάθη. Μα εντάξει, δεν το συζητώ. Όποιος κάθεται και απλά περιμένει να γίνουν κάποια πράγματα, μα δεν γίνονται λάθη. Ωραία, μα αυτό λέμε. Να αποδέχεστε κι εσείς τα λάθη σας. Το πιο μεγάλο. Μα φυσικά τα δεχόμαστε τα λάθη μας. Αν γίνει κάτι, φυσικά τα διορθώνουμε. Αν είναι κάτι λάθος, φυσικά θα το διορθώσουμε. Δεν το συζητώ. Πάμε τώρα στα λίμματα εκεί στον Αλμυρό. Με ρωτάει ένα. Ποιο είδατε και το βιντεάκι μα. Το είδατε. Επειδή θέλω να στείλω ένα δελτίο τύπου, θα μου επιτρέψετε αφού στείλω το δελτίο τύπου να κάνω ένα σχολιασμό, γιατί δεν θέλω να σχολιάζω στον αέρα χωρίς στοιχεία. Εντάξει, όχι, θα το στείλετε και το δελτίο τύπου, επειδή πήγαμε εκεί και μετά και το, έχουμε, το είδατε το βιντεάκι, το είδατε από ψηλά, τι ωραία που φαίνεται εκεί η μαυρίλα. Πολύ ευχαρίστως θα το σχολιάσω, θα σας στείλω το δελτίο τύπου για να δείτε και να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς ενέργειες έχουν γίνει από την υπηρεσία, από πλευράς Δήμου, όσον αφορά αυτά που έχει τη δυνατότητα να κάνει. Από εκεί και πέρα θα το σχολιάσουμε αυτό. Χωρίς να θέλω να πάρω δήλωσή σας πριν από το δελτίο τύπου, πάντως είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί, γιατί είναι τόσο πια έχει χρονίσει τόσο πολύ. Αυτό, αλλά θα το πω μετά το δελτίο τύπου. Όχι, αυτό σας είπα, δεν θέλω να σας πάρω γνώμη. Δεν πειράζει, τα γραφτά μένουν, Ευαγγέλη, γι' αυτό. Θα τα πούμε μετά. Κάντε μου τη χάρη να τα πούμε μετά αναλυτικά. Δεν έχουμε αντίγραφο, όποτε θέλετε βγαίνετε. Δεν έχουμε. Είστε με αγάπη και με χαρά σα βγάλουμε και ακούμε. Δεν βλέπετε. Δεν συζητώ καθόλου. Ωραία. Καλημέρα, κυρία Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Επίσης, γεια σας. Αυτά με την Αντιδήμαρχο.